Σε αυτό το podcast θα συζητήσουμε για την ενεργειακή κρίση και θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τα βαθύτερα αίτια των τεράστιων αυξήσεων στο φυσικό αέριο, στην ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και στο πετρέλαιο, με τη βοήθεια του ομότιμου καθηγητή ενεργειακής οικονομίας στο Μετσόβιο Πολυτεχνείου, κ. Παντελή Κάπρο. Κύριε Κάπρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, που είστε μαζί μας σε αυτό το podcast για να μας βοηθήσετε να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει με τις αυξήσεις των τιμών. Γιατί καταλαβαίνω πως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η επίθεση του Πούτιν, βοήθησε στην εκτόξευση των τιμών. Όμως είχαμε παρατηρήσει μεγάλη άνοδο της τιμής και του φυσικού αερίου αλλά και του πετρελαίου πολύ πριν τον πόλεμο. Γιατί, τι έχει συμβεί? Ευχαριστώ και εγώ για αυτή τη συζήτηση. Οπωσδήποτε πρέπει να θυμηθούμε την εποχή του COVID. Η εποχή αυτή συνοδεύτηκε από μια σημαντική μείωση της δραστηριότητας και των μεταφορών σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα την ραγδαία πτώση της κατανάλωσης ενέργειας, τόσο πετρελαίου όσο και φυσικού αερίου παγκοσμίως. Αυτό οδήγησε βεβαίως και σε κατάρρευση των τιμών και αν θυμάστε οι τιμές φτάσανε μέχρι το πετρέλαιο μέχρι και αρνητικές οι τιμές παγκοσμίως ή πάρα πολύ χαμηλές. Αυτό βεβαίως πάντοτε δημιουργεί μια καθυστέρηση στις συντηρήσεις των εγκαταστάσεων, στις νέες επενδύσεις λόγω ακριβώς της ύφεσης της ζήτησης. Οπότε με την ανάκαμψη της οικονομίας αμέσως μετά το COVID δημιουργήθηκε μια ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης στις παγκόσμιες αγορές, πράγμα που εξηγεί την αύξηση των τιμών των υδρογονανθράκων. Αλλά αυτή η αύξηση ήταν πολύ μικρή συγκριτικά με αυτό που επακολούθησε και που οφειλόταν καθαρά σε γεωπολιτικούς λόγους, δηλαδή τον πόλεμο της Ουκρανίας. Οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν ακριβώς το φυσικό αέριο και σε κάποιο βαθμό το πετρέλαιο ως εργαλείο διαμόρφωσης ανταγωνισμών γεωπολιτικού χαρακτήρα και βεβαίως σε σχέση με τον πόλεμο. Αυτός ο εκβιασμός που γίνεται πλέον ανοιχτά με το φυσικό αέριο, το ρωσικό φυσικό αέριο, τροφοδοτώντας τη Γερμανία και άλλες χώρες της Ευρώπης, ταυτόχρονα με έναν επηρεασμό των χρηματιστηριακών τιμών του φυσικού αερίου, ξεπέρασε πια κάθε όριο. Είναι εξωφρενικές οι τιμές, χωρίς ιστορικό προηγούμενο του φυσικού αερίου, πράγμα το οποίο βεβαίως δημιούργησε και δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο ασφάλειας εφοδιασμού, αλλά και υψηλότατων τιμών ενέργειας. Επειδή επίσης οι τιμές φυσικού αερίου συμπαρασύρουν και τις χρηματιστηριακές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Επομένως, μιλάμε για μια γενικευμένη κρίση φυσικού αέριου ηλεκτρισμού στην Ευρώπη, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η διεθνή αγορά του πετρελαίου εξισορρόπησε σαφέστατα την πρώτη αναστάτωση που έγινε μετά το COVID στην αγορά του πετρελαίου και σήμερα θα λέγαμε ότι προχωράμε προς ομαλοποίηση των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες όμως έχουν καμία σχέση, πολύ πολύ πιο μικρές, από τις εξωφρενικές τιμές του φυσικού αερίου. Εδώ έχουμε να κάνουμε επειδή υπάρχει επάρκεια σε πετρέλαιο ή επειδή οι χώρες, οι αραβικές που έχουν, όπως είναι η Σαουδική Αραβία και τα λοιπά, έχουν πετρέλαιο, ο ΟΠΕΚ μπορεί και το δίνει, άρα δεν έχουμε θέμα προβλήματος ζήτησης και προσφοράς εν αντιθέσει με το φυσικό αέριο, μας λείπει φυσικό αέριο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντικαταστήσουμε και εξαιτίας της μεταφοράς του από το ρωσικό, να αντικαταστήσουμε το ρωσικό φυσικό αέριο. Κοιτάξτε, οι αγορές οπωσδήποτε εξαρτώνται και από την φυσική ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, αλλά εξαρτώνται πάρα πολύ από τις προσδοκίες, από αυτό δηλαδή που περιμένει κανείς για το επόμενο σύντομο μέλλον. Στον τομέα του πετρελαίου υπάρχει μια προεξόφληση οπωσδήποτε μιας άνετης ισορροπίας προσφοράς ζήτησης στο πετρέλαιο και διαμόρφωση των αποθεμάτων. Και βεβαίως αυτό συνοδεύεται και από το ότι οι ασιατικές αγορές δεν έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ στο μεταξύ, ενώ η παραγωγή πετρελαίου αποκαταστάθηκε εκεί που κάπως υστερούσε αμέσως μετά το COVID. Στο φυσικό αέριο έχουμε σαφέστατα πρόβλημα, το οποίο μεταφράζεται και στις προσδοκίες, στην επάρκεια σε παγκόσμιο επίπεδο της τροφοδοσίας του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Φτάνει το υγροποιημένο φυσικό αέριο, δεν υπάρχει επιβολία, αλλά οριακά. Και το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, είναι πολύτιμο για την Ιαπωνία,
είναι πολύτιμο για τις ασιατικές αγορές και βέβαια είναι το μόνο επιπλέον αέριο που μπορεί να βρει κανείς για να υποκαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο. Επομένως, η προσδοκία, η αναμονή ότι το ρωσικό φυσικό αέριο θα σταματήσει στο πλαίσιο της γεωπολιτικής έντασης και προεξόφληση της δυσκολίας να βρεθεί το επιπλέον υγροποιημένο φυσικό αέριο, είναι αυτό που οδηγεί την εξωφρενική αύξηση των χρηματιστηριακών τιμών του φυσικού αερίου. Δεν πρέπει όμως να μην αναφέρουμε ότι σαφέστατα υπάρχουν παιχνίδια σε αυτή την χρηματιστηριακή αγορά φυσικού αερίου, τη λεγόμενη TTF. Είναι μια αγορά που πλέον θα μιλάμε για εκμετάλλευση αυτής της έντασης και αυτών των προσδοκιών από κάποιους που κερδοσκοπούν στο πλαίσιο αυτό. Γι' αυτό και έρεται πια η εμπιστοσύνη σε αυτές τις χρηματιστηριακές αγορές φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Θα ήθελα και αυτό, κύριε καθηγητά, να μας το εξηγήσετε. Αυτό λίγο, ξέρετε, μου θυμίζει αυτό που συνέβη στην οικονομική κρίση τότε με τα χρηματιστήρια και με τα ομόλογα, το οποίο είναι εξαιρετικά τρομακτικό. Τώρα, στο θέμα του φυσικού αερίου, τι σημαίνει το χρηματιστήριο για το φυσικό αέριο? Να σας πω, παραδοσιακά οι τιμές του φυσικού αερίου ήταν συνδεδεμένες με τις τιμές του πετρελαίου. Και η προμήθεια φυσικού αερίου παραδοσιακά στηριζόταν σε μακροχρόνια συμβόλαια με τιμές συνδεδεμένες με αυτές του πετρελαίου. Όμως, από το 2015 περίπου και μετά, η εισρωή μεγάλων ποσοτήτων υγροποιημένου φυσικού αερίου, κυρίως από τις ΗΠΑ και το Κατάρ, σε πολύ χαμηλότερες τιμές, οδήγησε σε ανταγωνισμό. Έσπασαν τα παραδοσιακά συμβόλαια προμήθειας τα μακροχρόνια με βάση το πετρέλαιο και πολύ γρήγορα δημιουργήθηκαν αυτόνομες χρηματιστηριακές αγορές φυσικού αερίου, τα hubs, gas hubs όπως λέγονται στην Ευρώπη, και τα οποία πλέον αποτελούν τον δείκτη τιμών με βάση το οποίο μεταβάλλονται οι τιμές στο πλαίσιο των διαφόρων συμβολέων προμήθειας φυσικού αερίου. Ένας τέτοιος δείκτης είναι ο TTF του Άμστερνταμ και το οποίο συγκέντρωσε πολύ μεγάλη ρευστότητα και είναι σήμερα ο βασικός δείκτης πάνω στους οποίους αναφέρονται τα συμβόλαια στον τομέα της τιμολόγησης του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και μέσω αυτού, ξέρετε, επί πολλά χρόνια η Ευρώπη κατάφερε να έχει πάρα πολύ χαμηλές τιμές φυσικού αερίου. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν και, μπορώ να σας πω, και 30% πιο φθηνό το φυσικό αέριο από το πετρέλαιο. Και σε περιόδους που και το πετρέλαιο ήταν πολύ οικονομικό. Σε περιόδους που το πετρέλαιο είχε 70 λεπτά. Και ξαφνικά βλέπουμε το φυσικό αέριο να εκτοξεύεται. Ναι, βεβαίως. Το φυσικό αέριο πάντα ήταν πιο φθηνό από το πετρέλαιο, αλλά παρακολουθούσε τις διακυμάνσεις του πετρελαίου. Βιώνουμε πια εδώ και ένα χρόνο, περίπου 1,5 χρόνο, την πλήρη απεξάρτηση των τιμών του φυσικού αερίου από αυτές του πετρελαίου. Όταν αυτό γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, πρώτου COVID, χάρη στο υγροποιημένο αέριο, η Ευρώπη εξοικονόμησε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ στο κόστος της ενέργειας και αυτό εξηγεί σαφέστατα και κάποια αφέλεια κατά κάποιο τρόπο στην Ευρώπη, νομίζοντας ότι αυτό το άφθονο και φθηνό φυσικό αέριο θα ήταν για πάντα. Δηλαδή, σαφέστατα αποκοιμήθηκε λόγω της αγοράς, λόγω των πολύ χαμηλών τιμών, η ευρωπαϊκή πολιτική στο θέμα της ασφάλειας εφοδιασμού για το φυσικό αέριο και του ελέγχου των αγορών φυσικού αερίου. Έγιναν απόλυτα χρηματιστηριακές, έγινε μεγάλη εξάρτηση από το ρωσικό αέριο και το υγροποιημένο, χωρίς να γίνει μεγάλη προσοχή, μεγαλύτερη προσοχή από ό,τι έπρεπε στην ασφάλεια εφοδιασμού. Και έτσι η Ευρώπη και ιδίως η Γερμανία ευνηδιάστηκε από την χρησιμοποίηση του φυσικού αερίου στο πλαίσιο της γεωπολιτικής έντασης από τη ρωσική πλευρά. Τώρα μπορεί να υπάρξει παρέμβαση, μπορεί να υπάρξει παρέμβαση των κρατών στη χρηματιστηριακή αυτή, θα έλεγα, σε αυτό το ανεξέλεγκτο χρηματιστηριακό πάρτι των υπερκερδών. Μπορούν τα κράτη να παρέμβουν? Μιλάμε για την χρηματιστηριακή αγορά φυσικού αερίου, έτσι. Αυτό... Φυσικού αερίου. Γι' αυτό μιλάμε, ναι. Και θα περάσουμε μετά και στο θέμα των υπερκερδών της ηλεκτροπαραγωγής, να μας το εξηγήσετε, ναι. Και αυτό.
Ναι. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια κατάσταση περισσότερο εκμετάλλευσης αυτής της αβεβαιότητας με την αγορά φυσικού αερίου, προφανώς από αυτούς που εμπορεύονται πολύ βραχυχρόνια συμβόλαια παραγόγων, χρηματιστηριακών παραγόγων στο φυσικό αέριο. Εκεί υπάρχει οπωσδήποτε κάποια κερδοσκοπία, αλλά κανένας δεν ξέρει τις λεπτομέρειες, ούτε υπάρχει και έλεγχος χρηματιστηριακός. Ξέρετε, το TTF του Άμστερνταμ δεν υπόκειται σε έλεγχο της κεφαλαιοαγοράς όπως τα άλλα χρηματιστήρια. Είναι παράδοξο. Και είναι λοιπόν μια αγορά που είναι σκοτεινή. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν γνωρίζει τι συμβαίνει ακριβώς εκεί. Αλλά αυτό που είναι ο κοινός τόπος, πλέον που έχει γίνει κοινός τόπος σε όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί να είναι αυτή η ασταθής και με εξωφρενικές τιμές αγορά TTF η βάση της πληρωμής των ποσοτήτων φυσικού αερίου που χρειάζεται η Ευρώπη. Και γι' αυτό το λόγο έχει τεθεί επιτάπητος και με πρωτοβουλία και της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και άλλων να βρεθεί μια λύση. Τεχνικά είναι πολύ δύσκολο. Και νομικά και τεχνικά. Είναι δύσκολο θέμα αυτό γιατί μιλάμε για παρέμβαση σε χρηματιστήρια. Βεβαίως υπάρχει ένας τρόπος, υπάρχει ένα άρθρο της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, το περίφημο 122, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βάλει πλαφόν στην τιμή της προμήθειας φυσικού αερίου. Και υπάρχουν ακριβώς σκέψεις αυτές τις μέρες και αναλύσεις και επεξεργασίες προς αυτή την κατεύθυνση. Να δούμε όμως πώς θα εξελιχθούν. Τώρα, ακούμε και μιλάμε και για τα υπερκέρδη της ηλεκτροπαραγωγής. Γιατί το φυσικό αέριο παρέσυρε και τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν φτάσει και αυτές στα ύψη. Παρόλο που για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν χρησιμοποιείται μόνο φυσικό αέριο. Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται σε μικρό ποσοστό το φυσικό αέριο. Έτσι δεν είναι. Και ξαφνικά βλέπουμε και αυτές τις τιμές να εκτοξεύονται. Ναι, όπως ξέρετε, στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, η εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης έχει οργανωθεί μέσω συνδεδεμένων, συζευγμένων μεταξύ τους, χρηματιστηριακών αγορών, σπότ αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως και στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες. Αυτές οι αγορές είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους και προσδιορίζουν από το αποτέλεσμά τους και τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας. Όμως η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας έχει προφανώς και το σκέλος των λιανικών πωλήσεων. Δηλαδή ο προμηθευτής που πουλάει στον καταναλωτή. Εκεί έχουμε διαφορετική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας κανονικά από ότι η χρηματιστηριακή τιμή. Αυτό που πράγματι σε πάρα πολλές χώρες αυτές οι δύο τιμές ήταν και είναι σε έναν βαθμό για πολλά χρόνια διαφορετικές μεταξύ τους. Δηλαδή η χρηματιστηριακή τιμή μπορεί να είναι υψηλή γιατί αφορά ένα μικρό μέρος, μια δυσκολία ας πούμε συναλλαγής για την οριακή ποσότητα ηλεκτρισμού, ενώ ο προμηθευτής στον καταναλωτή μπορεί να εξασφαλίσει με το χαρτοφυλάκιό του σταθερές τιμές ανεξαρτήτως των διακυμάνσεων του χρηματιστηρίου και αυτό είναι και το συγκριτικό του πλεονέκτημα έναντι άλλων προμηθευτών. Έτσι είναι οργανωμένη η αγορά και πολύ σωστά είναι οργανωμένη. Όταν όμως συνέβη αυτές οι εξωφρενικές τιμές φυσικού αερίου, τότε αυτό συμπαρασύρει τις τιμές των χρηματιστηρίων. Γιατί αυτό? Γιατί στα χρηματιστήρια βεβαίως η οριακή μονάδα, αυτή που καθορίζει την οριακή τιμή ισορροπίας της χρηματιστηριακής αγοράς, είναι συνήθως το κόστος παραγωγής από φυσικό αέριο ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο είναι τεράστιο. Όμως στο πραγματικό ηλεκτρικό μείγμα, το φυσικό αέριο έχει μικρό ποσοστό, περίπου από 10 έως maximum 30% διαφορετικά κατά χώρα. Όταν λοιπόν γίνεται η προμήθεια στον τελικό λιανικό καταναλωτή, κανονικά ο καταναλωτής πρέπει να πληρώσει το πραγματικό πλήρες κόστος της ενέργειας που καταναλώνει, το μέσο δηλαδή κόστος, και όχι το μικρό κομμάτι που προέρχεται από το χρηματιστήριο και το οποίο μπορεί να έχει τρομακτικές διακυμάνσεις. Αυτό πράγματι συνέβη στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης για μεγάλο χρονικό διάστημα, άντεξε δηλαδή
με σταθερά και προστατευμένα συμβόλαια η λιανική αγορά για κάποιο διάστημα, παρά τη διακυμάνση των χρηματιστηριακών τιμών, αλλά πια οι τιμές αυτές φτάσανε σε τέτοια εξωφρενικά ύψη, που ούτε αυτή πια η προστασία των καταναλωτών αντέχει πια. Γι' αυτό έχουμε ένα γενικευμένο πρόβλημα πλέον ραγδαίας αύξησης των τιμών της λιανικής αγοράς πια, ηλεκτρικής ενέργειας, σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, και σε ένα μεγάλο μέρος της Ιταλίας και Ισπανίας, δυστυχώς ο ανταγωνισμός στο επίπεδο της λιανικής αγοράς δεν είναι βαθύς, δεν είναι αρκετός, ώστε να υπάρχει προστασία των τιμών του καταναλωτή ανεξαρτήτως από τις τιμές της χρηματιστηριακής της ενέργειας, της ηλεκτρικής ενέργειας. Στην ουσία δηλαδή έχουμε μικρούς μεταπολιτές και έναν μεγάλο πολιτή που λέγεται ΔΕΗ, ο ανταγωνισμός των οποίων είναι πολύ περιορισμένος, με αποτέλεσμα στην πράξη να υπάρχει σχεδόν μια αυτόματη μετακύληση των χρηματιστηριακών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στον τελικό καταναλωτή στην Ελλάδα και σε αρκετό ποσοστό στην Ιταλία και την Ισπανία. Αυτό όμως δεν συνέβαινε, όπως είπα πριν, στις περισσότερες άλλες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, οι εξωφρενικές τιμές φυσικού αερίου οδήγησαν στο να μην αντέχει πια η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην εξασφάλιση σταθερών τιμών στον καταναλωτή παντού. Αυτό λοιπόν αφύπνισε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και προσπαθούν να βρουν μια λύση συγκράτησης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή αποδέσμευσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας από τις τιμές φυσικού αερίου. Σε αυτό το αντικείμενο η Ελλάδα το σκέφτηκε πολύ νωρίτερα και ετοίμασε ένα μηχανισμό για την αποδέσμευση αυτή, ο οποίος μηχανισμός είναι αυτός που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμοστεί για όλες τις χώρες σήμερα. Είναι ο μηχανισμός που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από 1η Ιουλίου και στην ουσία άτυπα χρησιμοποιείται και προηγουμένως. Σε τι έγκυται αυτό? Έγκυται στο εξής. Οι τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής, οι διάφορες, ανανεώσιμες πηγές, υδροελεκτρικά, αλλά και λιγνίτης, έχουν κόστος παραγωγής, πλήρες κόστος, ανά κιλοβατόρα, χαμηλότερο από την οριακή τιμή παραγωγής από φυσικό αέριο. Πολύ χαμηλότερο, λόγω των εξωφρενικών τιμών φυσικού αερίου. Όμως, αυτές οι τεχνολογίες εισπράττουν στην πραγματικότητα μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς τις υψηλότατες τιμές που καθορίζονται από τις τιμές φυσικού αερίου, χωρίς το κόστος τους, το πλήρες κόστος με ανάκτηση κεφαλαίου, να είναι ανάλογο. Δηλαδή έχουν ένα υπερέσοδο, δηλαδή έσοδο ένα μονάδα κιλοβατόρας, πολύ παραπάνω από το πλήρες τους κόστος που χρειάζονται για να ανακτήσουν την επένδυσή τους και όλα των ειδών τα κόστη τους. Αυτό το υπερέσοδο είναι πια τεράστιο. Η Ελλάδα λοιπόν τι έκανε? Συλλαμβάνει στην ουσία με έναν αυτόματο μηχανισμό αυτά τα υπερέσοδα και με αυτά τροφοδοτεί το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, έτσι λέγεται, το οποίο μαζί με άλλους πόρους ανακυκλώνει τα χρήματα αυτά στο καταναλωτή μέσω επιδοτήσεων. Αυτό το έκανε και πριν από την 1η Ιουλίου, αλλά την 1η Ιουλίου πια το κάνει πολύ οργανωμένα και αυτόματα. Αυτό λοιπόν λέγεται ανακύκλωση, άλλοι το λένε ουρανοκατέβατων κερδών, γενικότερα να το λέμε πιο απλά υπερεσόδων, το οποίο δεν ζημιώνει σε καμία περίπτωση τις τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής, ίσα-ίσα τις αμείβει όπως έπρεπε, στο πλήρες τους κόστος, αλλά συγχρόνως μέσω αυτού του μηχανισμού αποφεύγεται ο καταναλωτής να πληρώνει για όλη την ενέργεια το υπερβάλλον κόστος που προέρχεται το φυσικό αέριο, αλλά αυτό που πληρώνει να πλησιάζει προς το πραγματικό μεσοσταθμισμένο κόστος του ηλεκτρικού μείγματος που χρησιμοποιεί. Αυτό λοιπόν το μηχανισμό που εγκρίθηκε με μεγάλη επιτυχία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα, καμία άλλη χώρα δεν το έχει εφαρμόσει, το προτείνει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμως να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αυτός λοιπόν είναι ένας μηχανισμός ο οποίος μπορεί να αποδώσει άμεσα στην αποδέσμευση των τιμών ηλεκτρισμού λιανικής, του καταναλωτή δηλαδή, από τις χρηματιστηριακές τιμές που καθορίζονται από το φυσικό αέριο. Τώρα, κύριε καθηγητά, βλέπουμε ότι ο πόλεμος δεν έχει ορατό τέλος, να το πω έτσι. Η εκτίμησή σας είναι ότι αυτή η κατάσταση στην αγορά της ενέργειας
θα παραμείνει έτσι, δηλαδή θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε τα επόμενα χρόνια με τόσο εξωφρενικά υψηλές τιμές παρά τις παρεμβάσεις και της, του ελληνικού κράτους αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός μου είναι το πάθημα θα μας γίνει μάθημα, πρέπει δηλαδή να υπάρξει μόνιμη και ουσιαστική παρέμβαση πια και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και από τις εθνικές κυβερνήσεις στο να ελεγχθεί, να ελεγχθούν όλοι οι παράγοντες που μπορούν να εσχροκερδούν εις βάρος των πολιτών όταν τους δοθεί η ευκαιρία. Είναι τρία ερωτήματα στην ουσία, να τα πάρουμε τη σειρά. Η αβεβαιότητα είναι τεράστια και εξαρτάται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει, πόσο θα διαρκέσει αυτή η κρίση των τιμών φυσικού αερίου και τι θα γίνει στη συνέχεια. Κάλλιστα μπορούμε να δούμε να σταματάει ο πόλεμος και να επανέρχονται στο φυσιολογικό τους επίπεδο οι τιμές. Μπορεί όμως να δούμε και το αντίθετο, να κρατήσει ο πόλεμος ή ο ανταρτοπόλεμος, όποια μορφή πάρει, πολύ καιρό και αυτό να συμπαρασύρει τις τιμές ή να διατηρηθεί μια ένταση των τιμών φυσικού αερίου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κανείς δεν το ξέρει αυτό, ούτε μπορεί να το φανταστεί. Δεν έχουμε, έχουμε τρομακτική αβεβαιότητα. Το δεύτερο όμως είναι το εξής. Το μάθημα που πρέπει να πάρει η Ευρώπη, το ανέφερα πριν, είναι να μην έχει εμπιστοσύνη στο να παίξει τόσο κρίσιμο ρόλο στην ασφάλεια εφοδιασμού και το κόστος ενέργειας της Ευρώπης το φυσικό αέριο. Ήτανε λάθος, ήταν μια αποκοιμήθηκε η Ευρώπη στην ουσία που αμέλησε το θέμα της ασφάλειας εφοδιασμού, αμέλησε την επίπτωση στο κόστος ενός προϊόντος όπως το φυσικό αέριο, από το οποίο εξαρτάται από εισαγωγές και μάλιστα ολιγοπωλιακές εισαγωγές και το οποίο εξάρτησε τα πρώτα χρόνια της πράσινης μετάβασης. Γι' αυτό λοιπόν το νέο σενάριο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέγεται Repower EU σαφώς προβλέπει άμεσα τη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου παντού. Την επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την επιτάχυνση του πράσινου υδρογόνου, του βιομεθανίου, όλων των τεχνολογιών και των τρόπων, ώστε να μετριαστεί η εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Και αυτό είναι η θετική απάντηση της Ευρώπης στο πρόβλημα της αβεβαιότητας και ανασφάλειας με το φυσικό αέριο που αμελήθηκε. Αυτό λοιπόν γίνεται και στο πλαίσιο μάλιστα της επιτάχυνσης της πράσινης μετάβασης, δηλαδή της αλλαγής ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε όλους τους τομείς της ενέργειας. Άρα το προσαρμοσμένο πια Repower EU είναι ένας οδηγός, σαν το που οδηγεί βεβαίως και το ελληνικό ΕΣΕΚ που θα φτιαχτεί, ώστε να υπάρξει η θετική απάντηση. Εσχροκέρδεια που λέτε, το θέμα της εσχροκέρδειας θέλει προσοχή. Δεν είναι προφανές ότι υπάρχει εσχροκέρδεια με την έννοια έτσι τη λαϊκή ή την δικαστική του όρου αυτού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να ας το πούμε, να καταδικάσει δικαστικά κάποιους που κάνουν εσχροκέρδεια στο TTF του Άμστερνταμ, διότι εκεί είναι νόμιμο αυτό που κάνουν, αφορά ακριβώς τις προσδοκίες μιας τρομακτικής αβεβαιότητας με την αγορά φυσικού αερίου, αλλά και στον ηλεκτρισμό. Δεν υπάρχει εσχροκέρδεια με την έννοια πια την ποινική. Δηλαδή, οι ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες από το χρηματιστήριο ή ο λιγνίτης ακόμα εισπράττει παραπάνω, είναι νόμιμος. Δεν έκανε κάτι, δεν εξαπάτησε κανέναν. Έτσι, αυτή η λέξη λοιπόν εσχροκέρδεια δημιουργεί πρόβλημα παρά να έχει κάποια θετική λύση. Αυτό που είναι το θετικό και αναγνωρίζεται και στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και στην ελληνική πρόταση είναι να ληφθούν όλα τα μέσα ώστε ο καταναλωτής να πληρώνει το πραγματικό μέσο κόστος της ενέργειας που καταναλώνει και όχι τη χρηματιστηριακή τιμή. Γιατί αυτό είναι μια απλούστατα μια στρέβλωση του μηχανισμού της αγοράς. Μια αδυναμία του ανταγωνισμού. Και αυτό ακριβώς είναι μια λύση που μπορεί μάλιστα να πάρει και σε μακροχρόνιο ορίζοντα, διότι όσα περνά τα χρόνια, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης,
όλο και πιο πολύ, σε μέγιστο μάλιστα βαθμό, η ηλεκτρική ενέργεια θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και σε άλλες χώρες και από πυρηνική ενέργεια, οι οποίες δεν έχουν κόστος καυσίμου, έχουν μόνο κόστος κεφαλαίου και κόστος συντήρησης. Επομένως, ο μηχανισμός του χρηματιστηρίου που βασίζεται στο κόστος καυσίμου αρχίζει και γίνεται ξεπερασμένος. Γι' αυτό κιόλας επιτάπητος τίθεται και το ζήτημα της μακροχρόνιου σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα λοιπόν είναι ευκαιρία αυτή η κρίση να κάνουμε καλύτερη και σωστότερη ενεργειακή πολιτική, αλλά πάντοτε η θετική απάντηση είναι η επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης. Άρα είστε αισιόδοξος, κύριε καθηγητά, γιατί αυτό θα ήταν και το τελευταίο μου ερώτημα, αλλά ουσιαστικά το απαντήσατε. Είστε αισιόδοξος ότι αυτή η κρίση δεν θα είναι το μεγάλο εμπόδιο στην πράσινη μετάβαση, γιατί ακούμε πάλι για χρήση πετρελαίου, γιατί είναι πιο οικονομικό. Θεωρείτε ότι κάποιες τέτοιες λύσεις θα είναι πολύ βραχυπρόθεσμες και τελικά δεν θα μπλοκαριστεί το όραμα της πράσινης μετάβασης, που θα είναι ουσιαστικά και η σωτηρία του πλανήτη μας? Βέβαια. Κοιτάξτε, προσωρινά βεβαίως για να μειώσουμε τις εισαγωγές φυσικού αερίου μπορεί να χρησιμοποιήσουμε παραπάνω λιγνίτη ή πετρέλαιο, γιατί δεν έχουμε ακόμα προλάβει να αναπτύξουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως θα θέλαμε. Αυτό είμαστε τελείως προσωρινό. Αλλά από πλευράς οικονομικότητας δεν το συζητάω καν. Κοιτάξτε, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η τιμή στην οποία αμείβεται ο λιγνίτης στην Ελλάδα, ξέρετε ποιος είναι? 205 ευρώ τη μεγαβατόρα. 205 ευρώ τη μεγαβατόρα. Πόσο αμείβεται κατά μέσο όρο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μάλιστα πλουσιοπάροχα με σχέση με το κόστος? 85 ευρώ. Πόσο αμείβονται τα υδροελεκτρικά? 105 ευρώ. Άρα το πετρέλαιο, αν είχαμε και πετρέλαιο ηλεκτροπορείς, θα έπρεπε να αμείβεται ακόμα παραπάνω, 250 ή 300 ευρώ τη μεγαβατόρα. Επομένως δεν υπάρχει αμφιβολία. Τα ορυκτά καύσιμα ξεπεράστηκαν. Είναι και οικονομικά. Είναι τελείως ασύμφωνο. Βεβαίως οι ανανεώσιμες πηγές θέλουν να τρέξουμε, να προλάβουμε, να τις επενδύσουμε, να φτιάξουμε τα δίκτυα, να φτιάξουμε αποθηκευτικά συστήματα και με αυτόν τον τρόπο συνεχώς θα μειώνουμε και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ.